εκεί που διεξαγόταν άσκηση της Εθνικής Φρουράς και πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας. Είναι πολλαπλά τα ζητήματα και οι προεκτάσεις αυτής της συγκεκριμένης υπόθεσης, η οποία χρονολογείται. Θα συνδεθούμε όμως με την περιοχή. Εκεί είναι η Μαρίνα Σαβίδου, να δούμε τι ακριβώς έγινε από το πρωί και θα εξηγήσουμε και τα υπόλοιπα που έχουν προκύψει. Μαρίνα, καλή σου μέρα. Καλό μεσημέρι, Ονούφρια, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε εδώ στην Αγία Μαρίνα, κραυγή απόγνωσης για ακόμη μια φορά από τους κάτοικους εδώ της περιοχής, μιας και το πεδίο βολής της Ξυντούς γυτνιάζει με οικιστική περιοχή και όπως καταλαβαίνετε ελοχεύουν πολλοί κίνδυνοι τόσο για την ασφάλεια αλλά και για την υγεία των κατοίκων εδώ. Mm-hmm. Ναι. Είναι περίπου 2 χιλιόμετρα, όπως μας έχει πει χαρακτηριστικά ο κοινοτάρχης, ο κύριος Χρήστου, που βρίσκεται εδώ μαζί μου. Επανειλημμένως έχουν τονίσει αυτό το πρόβλημα. Χρονίζει, είναι εδώ και 40 χρόνια που υποφέρουμε αυτή την κατάσταση. Λένε ότι οι σφαίρες και οι όλμοι μπαίνουν ακόμη και στα σπίτια τους, αλλά περιέχουν και καρκινογόνες ουσίες. Ωστόσο, έχω μαζί μου τον κύριο Χρήστο, αλλά και την κυρία Θέα Νικολάου, ακτιβίστρια, να μας δώσουν έτσι την εικόνα που επικρατεί εδώ και να μας πούν και οι κίνδυνοι ελοχεύουν και χαρακτηριστικά παραδείγματα κατοίκων που υποφέρουν από αυτή την κατάσταση. Κύριε Χρήστο, ναι. Για ακόμη μια φορά αναγκαστήκατε, εισβάλλετε για ακόμη μια φορά εντός του πεδίου, τόσο ώστε να σταματήσει η άσκηση. Ποια είναι τα αιτήματα σας, γιατί διαμαρτύρεστε? Κοιτάξτε, δεν είναι το διαχρονικό πρόβλημα εδώ και 42 χρόνια. Εμείς ζητούμε ένα οριστικό κλείσιμο του πεδίου βολής. Οι λόγοι είναι προφανές, είναι η ασφάλεια και η υγεία των κατοίκων. Όπως βλέπετε και εσείς απέναντι σας, οι στόχοι είναι, βλέπουν προς την κοινότητα, βλέπουν προς τα σπίτια. Έρχονται συνεχώς σφαίρες στο χωριό, αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέμα ασφάλειας. Δεν μπορούμε ούτε να παίζουμε ούτε να παζαρεύουμε με την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων μας. Υπάρχουν και σχολεία, υπάρχουν και γεωργοί, οι οποίοι είναι ενεργοί κάθε μέρα και οι ασκήσεις γίνονται σε συχνή βάση, σωστά? Βεβαίως. Οι ασκήσεις γίνονται σχεδόν καθημερινά. Για τον Μάρτιο έχουμε 13 βολές. Ας συνυπολογίσουμε Σαββατοκύριακο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας ολόκληρος μήνας. Έχουμε πρόβλημα με το δημοτικό σχολείο. Τα παιδιά το διάλειμμα μένουν μέσα για λόγους ασφάλειας. Αλλά αντιλαμβάνεστε και τι ψυχολογία έχουν τα παιδιά όταν γίνονται ασκήσεις στα 2 χιλιόμετρα με πραγματικά πειρά. Έχουν αρκετά περιστατικά τα οποία κατέληξαν σφαίρες στις οικίες μας. Εμείς διαχρονικά διαμαρτυρόμαστε. Από ό,τι φαίνεται, για ακόμα μια φορά το Υπουργείο αγνοεί. Εμείς δεν έχουμε άλλη επιλογή, δεν μας δίνει το ίδιο το Υπουργείο άλλη επιλογή παρά να μπαίνουμε στο πεδίο βολής για να ματαιώνουμε τις ασκήσεις. Εμείς ζητούμε οριστικό κλείσιμο του πεδίου βολής για λόγους της ασφάλειας μας και της υγείας μας. Υπήρξε και μια χαρακτηριστική περίπτωση που πέρασε σφαίρα διαμέσου του σπιτιού και κατέληξε στον τζάκι, σωστά? Βεβαίως. Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα. Έχουμε σε εικόνισμα της Παναγίας στην κουζίνα. Έχουμε που πέρασε από παράθυρο κουζίνα κατέληξε σε τζάκι. Έχουμε δεύτερο περιστατικό σε τζάκι, σε ερμάρια υπνοδωματίων, σε δέντρα, σε βεράντες. Έχουμε αρκετά περιστατικά. Κρατούμε εμείς το υλικό αυτό. Δεν μπορεί κάποιος να το αγνοήσει. Και το Υπουργείο λέει ότι είναι ισχυρισμοί δικοί μας, παρόλο που το ίδιο το Υπουργείο τα είδε σε εδώ επίσκεψη του Υπουργού. Μου απάντησαν ότι είναι ισχυρισμοί δικοί μας. Δεν μπορεί να είναι ισχυρισμοί δικοί μας στη στιγμή που οι σφαίρες καταλήγουν στα σπίτια. Μπορεί να μην είχαμε ανθρώπινες απώλειες, ωστόσο έχουν τραυματιστεί και έχουν σκοτωθεί ζώα, σωστά? Ναι, έχουμε αρκετές απώλειες από ζώα. Έχουμε αρκετές προβλήματα με τους γεωργούς, οι οποίοι δεν μπορούν να μεταβούν στις περιουσίες τους για να καλλιεργήσουν, άρα δεν μπορούν να έχουν κάποιον εισόδημα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Η μόνη λύση που βλέπουμε είναι το οριστικό κλείσιμο του πεδίου βολής για να εξαλείψουμε τα οποιαδήποτε προβλήματα. Αλλά για μένα, εμείς εστιάζουμε σίγουρα στην ασφάλεια και την υγεία, την οποία είναι πασιφανές. Αν κοιτάξετε δεξιά σας, θα δείτε ότι η στόχη είναι απέναντι από τις οικίες μας. Μαρίνα, έγινε επικοινωνία. Ρώτησε τον κύριο Χρήστο, ρώτησε τον κοινοτάρχη. Έγινε επικοινωνία σήμερα με το ΓΕΦ, με το Υπουργείο Άμυνας και τι απάντηση πήραν? Σήμερα έχετε επικοινωνήσει καθόλου με το Υπουργείο Άμυνας είτε με το ΓΕΦ και να του πείτε ότι θα μπούμε στο πεδίο βολής και θα διακόψουμε την άσκηση για ακόμη μια φορά και ποια είναι η δική σας θέση? Επικοινώνησα με το ΓΕΦ. Μου είπαν, με άκουσαν και απλά μου είπαν ευχαριστώ. Δοκίμασα να μιλήσω με τον Υπουργό. Μίλησα με την ιδιαίτερα του Υπουργού. Μου ανάφερε ότι ο ίδιος απουσιάζει, άρα δεν είχα οποιαδήποτε επικοινωνία. Προσπαθήσαμε, ναι, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε οποιαδήποτε επικοινωνία.
Και αυτό που προβάλλουν ως ισχυρισμό είναι ότι είναι δικοί σας ισχυρισμοί και ότι δεν ελοχεύουν κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια σας, σωστά? Ακριβώς, ναι. Όμως δεν μπορεί να είναι δικοί μας ισχυρισμοί από τη στιγμή που καταλήγουν σφαίρες στα σπίτια. Με την υγεία έχουμε χάσει πάρα πολλούς Χριστιανούς από θέματα υγείας. Μαρίνα, όταν επισκέφθηκε ο Υπουργός στην περιοχή πριν από λίγο καιρό, έγινε καταγραφή το ζημιό? Σίγουρα δεν περιέχουν ροδοπέταλα μέσα, υπάρχουν καρκινογόνες ουσίες, οι οποίες εμείς υποχρεωτικά αναπνέουμε και έτσι χάνουμε στους χωριανούς από θέματα υγείας. Πρόσφατα είχε επισκεφθεί και ο Υπουργός εδώ το χωριό σας λόγω και της υπερχείλησης του φράγματος. Του έχετε θέσει αυτό το ζήτημα στο τραπέζι, τι σας έχει πει? Όχι, επισκέφθηκε η μας ο Υπουργός Γεωργίας. Είναι γνώστες του προβλήματος γιατί τα γεωργικά προϊόντα είναι ακατάλληλα λόγω του μολύβδου που υπάρχουν στα όπλα που χειρίζεται η Εθνική Φρουρά. Είμαστε όλοι σε αναμονή να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Να μας πείτε και εσείς δύο λόγια για την κατάσταση εδώ. Έχει χρόνια που διαμαρτύρεστε ως ακτιβίστρια. Θέλουμε έτσι να μας δώσετε την εικόνα που επικρατεί. Ωραία. Γινόμαστε ακόμη μία φορά θεατές. Ναι. Γινόμαστε ακόμα μία φορά θεατές. Παρακολουθούμε να απροσβάλλονται τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και το περιβάλλον. Οπότε αν έφτασε ο κόμπος στο χτένι, πρέπει να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για το καλό και της κοινότητας αλλά και του περιβάλλοντος επίσης. Παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά, όπως έχει αναπτύξει και ο κοινοτάρχης. Είναι η γεωργή, είναι η ζήση τους, είναι τα παιδιά. Μόνο και μόνο για τα μικρά παιδάκια να υποχρεώνεις τα μικρά στο διάλειμμα να μένουν στην αυλή, να μένουν, συγγνώμη, στην αίθουσα για λόγους ασφαλείας. Δηλαδή μόνο αυτό θα έπρεπε να μας ευαισθητοποιήσει και να ξυπνήσει όλες τις χορδές μας. Πρέπει να γίνουν δραστικά, πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα και να τεθεί εκτός λειτουργίας το πεδίο βολής. Ευχαριστώ και τους δύο. Μαρίνα, μια ερώτηση τελευταία προς τον κύριο Χρήστου. Πώς εξηγούν στα παιδιά όλα αυτά που γίνεται? Επειδή τους κλείνουν στις τάξεις το διάλειμμα, είπαν, και το πρόβλημα έχει κοινοποιηθεί και σε βουλευτές και στην κυβέρνηση και γενικότερα στις κυβερνήσεις, επειδή είπαμε είναι διαχρονικό. Με ενδιαφέρει να ακούσω ποια εξήγηση δίνουν στα παιδιά για όλο αυτό που γίνεται με τις ασκήσεις στο συγκεκριμένο πεδίο βολής. Λόγω του ότι και τα παιδιά βρίσκονται σε μια ευαίσθητη ηλικία και ακούνε τους κρότους και βρίσκονται σε μια άσχημη ψυχολογία με την κατάσταση. Πώς τους το εξηγείτε εσείς αυτό? Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είμαστε ειδικοί για να το εξηγήσουμε στα παιδιά. Προσπαθούμε και εμείς να εξηγήσουμε την κατάσταση, αλλά να επαναλάβω κάτι που είπα προηγουμένως. Τη στιγμή που γίνεται άσκηση με πραγματικά πειρά, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχω εγώ πολλές λύσεις με ποιον τρόπο θα το αναφέρω στα παιδιά. Έρχονται γονείς που μου λένε ότι ξυπνούν τα παιδιά γιατί φοβούνται. Ακούγουν τον κρότο? Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ δυνατές και οι δονήσεις και οι κραδανμοί. Παιδιά ξυπνούν το βράδυ και κλαίουν. Έρχονται γονείς στο γραφείο πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Χαρακτηριστώ παράδειγμα μια οικογένεια η οποία μετά από 1000 προβλήματα επέστρεψαν στο χωριό γιατί οι πάρα πολλοί κάτοικοι μεταναστεύουν προς Λευκοσία για ο λόγος είναι το πεδίο βολής. Κάποια οικογένεια επέστρεψε πίσω τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο, όταν είχαμε τις βολές, ήταν και αναφέραμε ότι θα φύγουν γιατί δεν μπορούν άλλο να ζήσουν σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Γιατί έχουν πρόβλημα με το μωρό. Ενισχύει και στη φιλία, αν έχω στον άλλο δηλαδή το πρόβλημα. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που φεύγει ο κόσμος για λόγους ασφάλειας και για λόγους υγείας, σίγουρα ενισχύει την αστιφιλία. Ναι. Εδώ λέμε χαρακτηριστικά παραδείγματα ότι εντός της οικιστικής απαγορεύεται να ανεγείρει στην κατοικία σου για λόγους ασφαλείας. Μάλιστα. Λοιπόν. Μαρίνα, να ευχαριστήσουμε τον Γενοταρχή και την κυρία Νικολάου για την ώρα. Θα επιστρέψετε μάλλον να πούμε, γιατί θα κάνετε και μια περιήγηση, αφού είχε φτάσει παλαιότερα υπουργός στην περιοχή και είδε τι ακριβώς και ήταν οι επιπτώσεις από αυτές τις βολές σε σπίτια. Και όπως μας είπε ο κύριος Χρήστο, ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου, σήμερα λέει ότι δεν υπάρχει θέμα, είτε με ρογμές, είτε με σημάδια που άφησαν οι βολές. Οπότε ας πάμε κι εμείς μαζί με τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου, να διαπιστώσουμε αν όντως δεν υπάρχει πρόβλημα, αν το φαντάστηκαν οι άνθρωποι ή κάτι άλλο συμβαίνει. Να μιλήσουμε κατηδίαν και με τους κατοίκους εδώ της περιοχής. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνα. Σύνδεση και θα επανέλθουμε. Για την ώρα θα σε αφήσουμε να κάνεις τη δουλειά σου. Να είσαι καλά.